Πάμε σε κάτι διαφορετικό. Είναι πραγματικά ξεχωριστό, γιατί μιλάμε για το πρώτο Ολυμπία Φόρουμ, με κοινό όραμα, σε ένα ελπιδοφόρο μέλλον, με την περιφερειακή ανάπτυξη να τίθεται επιτάπτως, να ξεκινά την Παρασκευή, να ολοκληρώνεται την Κυριακή. Και είναι μια πρωτοβουλία της δεύτερης αρχαιότερης καθημερινής εφημερίδας της Ελλάδας, της εφημερίδας Πατρίς. Και φυσικά έχουμε μαζί μας και τον υπεύθυνο, τον πρόεδρο του Ολυμπία Φόρουμ, τον κύριο Λευτέρη Βαροξή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στην τηλεθέατρια σας. Μεγάλη μας χαρά έτσι σε αυτό το βήμα το οποίο κάνετε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί μιλάμε για ένα φόρουμ που έχει περιφερειακή πλέον αναφορά, έχει πολλά ζητήματα ενδιαφέροντα και πραγματικά πολύ υψηλούς προσκεκλημένους. Το φόρουμ αυτό ήταν στη σκέψη μας από την αρχή της χρονιάς. Βέβαια μας πρόλαβε και εμάς όπως πρόλαβε την οικονομία και όλα τα κράτη, η πανδημία του κορονοϊού. Έπρεπε να το μεταθέσουμε για τώρα το Σεπτέμβρη. Πάντα εναρμονισμένοι με όλα τα μέτρα τα οποία επιτάσσουν και η κυβέρνηση. Mm-hmm. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν έτσι να φτιάξουμε εδώ στην Ολυμπία ένα θεσμό όπου τα επόμενα χρόνια θα μπει στην πινέζα των Ευρωπαϊκών Συνεδρίων και θα είναι μια σημαία για την ανάπτυξη, την περιφερειακή ανάπτυξη όλη την Ευρώπη. Βλέπουμε περιφέρειους ομιλητές και νομίζω ότι μόνο και μόνο τα ονόματα λένε πάρα πολλά. Τι να πει κανείς και για τον πρέσβη των ΗΠΑ, τον Τζέφρι Πάιατ, φυσικά από τους συμβούλους της ελληνικής πολιτείας, είτε είναι υπουργοί, είτε συμβούλοι του Πρωθυπουργού, είτε κορυφαία στελέχη που θα δώσουν μία σειρά από διαστάσεις σε μία σειρά από τομείς που διαπραγματεύεται το φόρουμ. Θα έχουμε μαζί μας και Ευρωπαίους Επιτρόπους συγκεκριμένα που είναι υπεύθυνοι για την περιφερειακή ανάπτυξη, για τεχνικά έργα των περιφερειών και για μένα αυτά τα δύο ονόματα. Αυτή η Επιτροπή είναι ίσως οι πιο σημαντικές παρουσίες, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανένα από τους ομιλητές που μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Αυτό που θα ήθελα εγώ είναι ο κόσμος να το παρακολουθήσει στο φόρουμ ιντερνετικά μέσα από το olympiaforum.gr και μέσα από τα social του φόρουμ, έτσι ώστε να δει και να ακούσει τις απόψεις των ειδικών μέσα πάνω στην περιφερειακή ανάπτυξη. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει, γιατί μιλάμε ότι η οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών μπορεί να είναι ένας εθνικός στόχος, σημαντικός, εφόσον δούμε επιτέλους αυτή τη λεγόμενη αποκέντρωση, είτε σε πόρους, είτε σε αρμοδιότητες. Και όλα αυτά τα ζητήματα θα τεθούν επιτάπητος κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Φυσικά. Γιατί μιλάμε για τριήμερο. Φυσικά. Και ένα μεγάλο κομμάτι θα είναι τα 32 δις τα οποία θα υπάρχουν τον επόμενο χρόνο για να διανεμηθούν από την κυβέρνηση, όπου γνωρίζω από πρώτη πληροφόρηση ότι ένα μεγάλο κομμάτι θα πέσει στην ελληνική περιφέρεια. Και το ελπίζουμε αυτό. Και το ακούμε και νομίζω ότι αυτές είναι και οι βασικές στοχεύσεις. Είτε να έχουν να κάνουν με πάρα πολλούς τομείς που σχετίζονται με τις υποδομές, με την απολυντοποίηση, με την επόμενη μέρα. Θέλω όμως να μιλήσω έτσι για αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία της εφημερίδας Πατρίδας. Νομίζω ότι και αυτό εμπνέει μια πολύ μεγάλη δυναμική που βγαίνει. Και μην ξεχνάμε ότι είναι ένα φόρουμ το οποίο έχει και το πόσμο, έχει σημείο αναφοράς, τον τόπο ο οποίος εκφράζει την ίδια την Ελλάδα. Η Ολυμπία είναι ένας ιερός τόπος. Θέλουμε να είναι η σημαία μας. Η Ολυμπία έχει μείνει πίσω, όπως και η Ιλία έχει μείνει πίσω και η Πελοπόννησος έχει μείνει πίσω. Ήρθε η ώρα να πάρει τη θέση που της αξίζει. Εμείς θα προσπαθήσουμε σαν εφημερίδα Πατρίς να την προβάλλουμε όπως κάνουμε 118 συνοπτά έτη. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους των περιφερειακών σταθμών, γιατί δεν είναι μόνο δική μας πρωτοβουλία, θα συμμετέχουν δημοσιογράφοι από τα μεγαλύτερη περιφερειακά μέσα της Ελλάδας. Και το βλέπω συλλογικά. Κανένας δεν μπορεί να κάνει κάτι μόνος του, όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Και από τη στιγμή που όλοι μαζί ενωμένοι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα φόρουμ για την περιφέρεια, γιατί και εσείς είστε άνθρωπος που ζει στην περιφέρεια και στη Θεσσαλία ζουν στην περιφέρεια και ο κύριος Πολύς ζει στην περιφέρεια. Όλοι οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι περισσότεροι θα ασχοληθούν με το φόρουμ, είναι περιφερειακοί δημοσιογράφοι και γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις δυσκολίες της ελληνικής περιφέρειας. Και νομίζω ότι καλά κάνετε και δίνετε αυτή την διάσταση και επισημαίνουμε ξανά την πρόσκληση όλοι να συμμετάσχουν, είτε να μπουν και να δουν μέσα από το olympiaforum.gr
να πατήσουν την αίτηση, την σχετική αίτηση να συμπληρώσουν και να δουν έτσι τις ξεχωριστές επισημάνσεις οι οποίες έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, ενός πολύ ζωντανού τριημέρου. Μακάρι και τα επόμενα χρόνια να το δούμε έτσι και με τη συμμετοχή του κόσμου και όλα τα υπόλοιπα. Ελπίζω να βγάλουμε και ειδήσεις. Mm-hmm. Να βγάλουμε ειδήσεις και νέα σωστά. Έτσι, έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.